Συνάμε προκειμένου να είστε παρόν στις διαδικασίες ενημέρωσης και τροφή που γίνονται σήμερα για τα ζητήματα των διαδικασιών που θα αφορούν το προαναχωρησιακό κέντρο, για το οποίο υπάρχουν συγκεκριμένες αντιρρήσεις εδώ στην περιοχή. Ήταν μια εφημεριαστική ενέργεια της κυβέρνησης, η οποία δικαιολογείται σύμφωνα με την προκήρυξη για το γεγονός των αυξημένων ροών. Κάτι τέτοιο όμως δεν ισχύει. Τι απαντάτε σε αυτούς που προβάλλουν αντιρρήσεις? Καταρχήν να πω καλημέρα και μέσω ημών σε όλους τους νησιώτες και ιδιαίτερα στους κατοίκους της ΚΟ. Βρισκόμαστε σήμερα εδώ κυρίως για να προωθήσουμε τις εθελούσιες επιστροφές. Μάλιστα πρέπει να σας πω ότι βρίσκεται μαζί μου ο κύριος Εσδράς, ο εκπρόσωπος του ΔΟΜ στην Ελλάδα, και για πρώτη φορά υπάρχει μαζί μας και ο πρόξενος ξένης χώρας, της πρεσβείας του Πακιστάν, ο οποίος ήρθε μαζί μας για να υποστηρίξει αυτή τη διαδικασία, διότι όπως γνωρίζετε η κυβέρνηση και τα συναρμόδια Υπουργεία για των αρμοδίων υπουργών του κ. Τόσκα και του κ. Μεζάλα δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στις εθελούσιες επιστροφές. Είναι ένας τρόπος να αυτοί οι άνθρωποι που έχουν ταλαιπωρηθεί, έχουν φτάσει σε αδιέξοδο και πολλοί εξ αυτών δεν υπάρχει περίπτωση να έχουν θετική έκβαση στα αιτήματα ασύλου, να επιστρέψουν στην πατρίδα τους και με αυτά τα ευεργετήματα που υπάρχουν ήδη από πλευράς κάποιας οικονομικής ικανοποίησης. Δύο ερωτήματα. Το Πακιστάν υποστηρίζει αυτή τη διαδικασία και δέχεται το Πακιστάν πίσω, γιατί είχαμε ένα περιστατικό το οποίο δεν δεχόταν πίσω. Για να είναι μαζί μας, για να είμαι μαζί μας σε αυτή την καμπάνια, σε αυτή την προσπάθεια που γίνεται σήμερα, σημαίνει ότι είναι θετικός και πράγματι επισκέφθηκε και τους υπηκόους του Πακιστάν στο χώρο εκεί και διαπιστώθηκε ότι πραγματικά υπάρχει η βούληση και το ενδιαφέρον. Πιστεύω ότι από μεγάλο αριθμό προσφύγων ακόμα δεν έχει εκτιμηθεί. Σήμερα δηλαδή, χωρίς να υπάρξει η προηγούμενη ενημέρωση, ήδη ενημερώθηκα ότι πρόκειται για 25 αιτήματα μόνο τις πρωινές ώρες. Και πρέπει να περάσουν σε κλειστή δομή για να περιεκφερωθεί η διαδικασία. Τώρα υπάρχει ένα θέμα εδώ και πρέπει να αποκαταστήσουμε την αλήθεια. Η αλήθεια είναι η εξής, για να τρέξουν κάποια πράγματα, διότι η κατάσταση του προσφυγικού μεταναστευτικού είναι μεταβαλλόμενη. Πρέπει λοιπόν να ξέρουμε όλοι ότι καταρχήν το θέμα το προσφυγικό μεταναστευτικό, επιτρέψτε μου να πω ότι δεν είναι ένα θέμα που πρέπει να το εκμεταλλευόμαστε πολιτικά. Πρέπει όλοι να σκύψουμε πάνω, όλοι να συνεργαστούμε για να δώσουμε λύσεις. Τώρα, θα μου επιτρέψετε να πω το εξής, αυτό που δημιουργείται δεν είναι ένας χώρος κράτησης υπό την έννοια της φυλακής, είναι μια προστατευτική φύλαξη. Για ποιον λόγο? Γίνεται εντός του χώρου, δεν θα επηρεάσει τη λειτουργία που υπάρχει με τα σημερινά δεδομένα που υπάρχουν και μάλιστα πρέπει να σας πω ότι αυτό διασφαλίζει τι? Διασφαλίζει τις μη γενόμενες επανεισδοχές, διότι όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία ασύλου σε πρώτο και σε δεύτερο βαθμό, αυτοί οι άνθρωποι αντιλαμβάνεστε ότι όταν δεν τους έχεις στη διάθεσή σου, δεν μπορείς να κάνεις επανεισδοχή. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Πιστεύω απέναντίον σου ότι θα συμβάλλει αυτός ο χώρος, ο οποίος μην το κάνουμε θέμα ότι ιδρύεται νέος χώρος κράτησης, νέο hot spot. Δηλαδή αυτά. 4,5 εκατομμύρια, αν μου επιτρέπετε, είναι αρκετά χρήματα για να δικαιολογήσουμε αυτή την ανησυχία. Δηλαδή, μεγενθύνονται αυτά τα πράγματα. Ακούστε με. Μεγενθύνονται αυτά τα πράγματα και δυστυχώς δεν υπάρχει και η σωστή ερμηνεία. Θα σας πω λοιπόν ποια είναι τα θετικά αυτής της κίνησης. Λοιπόν, το θετικό είναι πρώτον ότι θα έχουμε τρεις πτέρυγες εκεί. Εκεί λοιπόν θα υπάρχουν μια πτέρυγα που θα αφορά τους παραβατικούς. Δεν είναι ωραίο οι παραβατικοί, οι οποίοι για κάποιους λόγους κάνουν παραβάσεις και πρέπει να ακολουθεί άλλη διαδικασία, να κινούνται στην πόλη, να δημιουργούν προβλήματα κτλ. Θα πρέπει λοιπόν να είναι σε έναν χώρο ελεγχόμενοι για να κινηθεί η διαδικασία. Μόνο οι παραβατικοί θα μείνουν. Ένα λεπτό, αφήστε με να ολοκληρώσω, θα καταλάβετε. Λοιπόν, στη συνέχεια, εκτός από αυτό το χώρο θα υπάρχουν και εκείνοι οι οποίοι πρέπει να γίνει επανεισδοχή. Πρέπει λοιπόν, όταν θα ολοκληρωθεί η διαδικασία σε α' και δεύτερο βαθμό του ασύλου, αυτούς τους ανθρώπους η αστυνομία να τους έχει στη διάθεσή της. Πρέπει να τους έχει στη διάθεσή της, ώστε να μπορούμε να τρέξουμε την κοινή δήλωση Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκία. Διότι εκεί είναι η αδυναμία. Πέραν αυτού, οι εθελούσιες επιστροφές. Οι εθελούσιες επιστροφές θα είναι ένας άλλος όρος, γιατί άκουσα, παρεξηγήθησαν κάποια πράγματα ότι λέμε για 100-150 ενώ θα είναι 500. Δεν είναι έτσι τα πράγματα, για τον εξής λόγο. Διότι ο μεσός χώρος αυτός θα είναι για τις εθελούσιες επιστροφές. Όταν κάποιος δηλώνει ή παραιτείται από το αίτημα ασύλου προκειμένου να ακολουθήσει τη διαδικασία της εθελούσιες επιστροφής, θα πρέπει να τον έχει σε έναν χώρο ούτε καν προστατευτικής φύλαξης. Απλά επιτηρούμε, αλλά σε έναν χώρο ανάλογο εκείνο που κάναμε στην Αμυγδαλέζα, που θα έχετε υπόψη σας πώς είναι. Δηλαδή, και εγώ θα πήγαινα να μείνω εκεί. Ειλικρινά θα πήγαινα και εγώ να μείνω. Διότι παρέχει τα πάντα, είναι ένας χώρος προσωρινής φιλοξενίας, ο οποίος σημειωτέω
δεν θα υπερβαίνει τις 7-10 μέρες. Διότι υπάρχει δέσμευση σε αυτό το σημείο, σε ό,τι αφορά τον ΔΟΜ, μέσα σε 7 μέρες, 10 το αργότερο, να έχει ολοκληρώσει τις διαδικασίες. Άρα λοιπόν αντιλαμβάνεστε ότι αυτός ο χώρος λοιπόν είναι σε τρεις κατευθύνσεις, σε τρεις πτέρυγες. Άρα καμία επιπλέον επιβάρυνση. Ακούστε με. Αυτά είναι άλλα πράγματα τα οποία δεν έχουν αποφασιστεί. Μιλάμε για την προκήρυξη. Ναι, ναι, εντάξει, η προκήρυξη λέει αυτό το πράγμα. Λέει για 500 παραδείγματα. 500 και για 72 στρέμματα. Εσείς μας λέτε τώρα για μια δομή ουσιαστικά. Άρα όλος ο χώρος του hot spot ουσιαστικά θα μοιραστεί. Μην μένουμε σε πράγματα που δεν ξέρουμε αν θα γίνουν. Δεν ξέρουν τι θα συμβεί αύριο. Πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι το προσφυγικό μεταναστευτικό, το οποίο όπως ξέρετε το διαχειρίζουμε από το 2015, μαζί είμαστε εδώ το καλοκαίρι του 2015, μαζί φέραμε αυτά που φέραμε, κάναμε τόσα πολλά μαζί και πρέπει αυτό να το διατηρήσουμε. Έχουμε γραφτεί στην ιστορία και πρέπει να το διατηρήσουμε αυτό. Πρέπει λοιπόν να ξέρουμε ότι η κατάσταση είναι μεταβαλλόμενη. Το τι θα γίνει αύριο. Αυτή τη στιγμή όμως εγώ δεσμεύομαι και από τους συναρμόδιους υπουργούς ότι αυτό λύνει αυτά τα προβλήματα. Και γι' αυτό είμαστε εδώ, να υποστηρίξουμε μια διαδικασία που αφορά τις εθελούσιες επιστροφές, ώστε να μην έχουμε προβλήματα. Τώρα, το τι ανάγκες θα προκύψουν είναι άλλο θέμα. Τώρα, σε ό,τι αφορά το ότι αναφέρει 500 προκήρυξη και δεν είναι 100-150. Σας εξηγώ λοιπόν πώς διαμορφώνεται η κατάσταση. Δεν έχουμε ανάγκη να χρησιμοποιήσουμε πάνω από 100-150 ανθρώπους, διότι δεν θα έχουμε άλλο. Επίσης, ακούγεται ότι θα χρησιμοποιήσουμε ή θα φέρουμε. Ακούστηκε μέχρι και από το ελληνικό. Μα αν είναι δυνατό. Ναι, αν είναι δυνατό. Αν είναι δυνατό. Από τη Ρόδο. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Δεν συντρέχει λόγο. Διότι ξέρετε τι γίνεται. Εμείς κινούμεθα μέσα στα πλαίσια της κοινής δήλωσης που αφορά 20 Μαρτίου και μετά. Από εκεί και πέρα δεν μπορεί να φέρουμε από άλλο σημείο της επικράτειας κάποιον. Δεν γίνεται να το φέρουμε. Ούτε από νησί. Όχι, ασφαλώς όχι. Διότι εδώ όπως γίνεται, καταρχήν θα καλυφθούν και τα 5 νησιά. Τα 5 νησιά που έχουν τα hot spots και έχουν την πρώτη υποδοχή κτλ. Άρα λοιπόν δεν συντρέχει λόγος γιατί τα νούμερα αυτά με τα σημερινά δεδομένα δεν καλύπτουν. Δεν έχουμε άλλες ανάγκες. Δηλαδή με το maximum θα φτάσουμε στους 100 που θα διαχειριζόμαστε σε αυτή την κατεύθυνση. Χωρίς να προσμεύσει τι θα γίνει μετά από εκεί και πέρα. Από εκεί και πέρα αντιλαμβάνεστε ούτε εγώ ούτε κάποιος από τους υπουργούς μας έτσι μπορεί να δεσμευτεί το τι θα γίνει αύριο. Αντιλαμβάνεστε. Εύχομαι να πάνε όλα καλά. Και αυτό ακόμη. Ξέρουμε τι θα γίνει αύριο. Το θέμα είναι το εξής. Είναι σε βάρος των νησιών μας αυτό. Όχι, δεν είναι. Και σας μιλάω και εγώ, επιτρέψτε μου να νιώθω και εγώ Έλληνας πατριώτης. Επιτρέψτε μου. Και ξέρετε τις ευαισθησίες μου. Λοιπόν, δεν είναι σε βάρος των νησιών. Απέναντίας θα διασφαλίσουμε και τον τουρισμό μας και την τάξη. Χρειάζεται τάξη. Και χρειάζεται και ένας έλεγχος. Πρέπει να υπάρχει ένας έλεγχος. Δηλαδή, άρα πώς θα το ελέγξουμε αυτό. Δεν έχουν γίνει όλα τέλεια. Συνεχώς βελτιώνεται η κατάσταση. Και τα δύο υπουργεία, και η μεταναστευτική πολιτική, ο κ. Μουζάλας και ο κ. Τόσκας από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, κάνουν υπεράνθρωπες προσπάθειες καθημερινά, σε καθημερινή βάση, να δώσουμε λύσεις. Και θα δώσουμε λύσεις. Αλλά ας αναγνωρίσουν όμως οι πάντες ότι αυτό δεν είναι σε βάρος του νησιού, σε καμία περίπτωση. Κύριε Φιλιππάκο, αυτά λίγο πολύ έχουν απαντηθεί και από την κυρία Τσιριγότη και αφορούν στην Ελλάδα περισσότερο. Εγώ θέλω να σταθούμε στο πολιτικό θέμα. Πρώτα απ' όλα, εκφράζει την κυβέρνηση διαχωρισμό μεταναστών και οικονομικών μεταναστών, προσφύγων και οικονομικών μεταναστών, την ώρα που εμάς 500.000 Έλληνες έχουν φύγει οικονομική μετανάστε. Ένα δεύτερο, διάβασα στις εφημερίδες ότι ο πρώην Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κ. Χαρόπης Αθανασίου, έβαλε ένα θέμα ότι η συμφωνία δεν προβλέπει, δεν υπάρχει δέσμευση να μένουν στα νησιά. Μπορούν να πάνε στην ενδοχώρα. Το ερώτημα το δικό μου, το δημοσιογραφικό, είναι αυτή η συμφωνία υπάρχει. Μπορείτε να μας τη δώσετε να τη διαβάσουμε. Και γιατί εγώ καταρχήν είναι στη διάθεσή σας. Και θα σας πω το εξής. Μα είναι δυνατόν ο Υπουργός ο κ. Μουζάλας να κάνει κάτι το οποίο είναι σε βάρος της κυβέρνησης και σε βάρος της δικής του πολιτικής. Είναι τώρα αυτό, μπορώ να το κάνω δεκτό, ποια λογική και ποια ηθική το λέει αυτό. Ασφαλώς καταπίπτει η συμφωνία σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Τουρκία όταν κάνουμε μετακίνηση προς την ενδοχώρα. Ψεύδεται αυτό δηλαδή, είναι δεδομένο. Δεν θα πω ότι ψεύδεται κανένας, δεν θα μιλήσω προσωπικά για κανέναν. Εμένα με ενδιαφέρει η πατρίδα μου, με ενδιαφέρει αυτό που κάνω να το κάνω καλά και με ενδιαφέρει να διασφαλίζω σε κάθε περίπτωση τα δικαιώματα των Ελλήνων πολιτών. Άρα υπάρχει συμφωνία την οποία μπορείτε να μας δώσετε να τη διαβάσουμε. Ασφαλώς. Άρα το ερώτημά μου το πρώτο θέλω να το ξαναθέσω. Θέλω να προσθέσω κάτι όμως. Ναι. Επιτρέψτε μου, γιατί είπατε μια πολύ σοβαρή κουβέντα. Ο κύριος Φιλιππάκος, ο υποφαινόμενος, έχει 5 αδέρφια, τα οποία είναι μετανάστες στην Αμερική. Και πέθανε η μητέρα μου και δεν είδε τα αδέρφια μου. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι τουλάχιστον σε μένα δεν επιτρέπω σε κανένα να μου πει ότι έχει μεγαλύτερη ευαισθησία για το θέμα των μεταναστών και των προσφύγων.
Λοιπόν, και πιστεύω ότι όλοι οι Έλληνες. Ούτε μπορώ να δεχτώ ότι ο κύριος Τόσκας και ο κύριος Μουζάλας δεν έχουν ευαισθησίες στα θέματα των προσφύγων και των μεταναστών. Θα μπορούσε ενδεχομένως η Ελλάδα να βάλει βέτο πάνω σε αυτό στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Γίνονται πολλά. Γίνονται προσπάθειες. Και δεν περιμένετε εμένα να σας το πω ότι γίνονται προσπάθειες. Το θέμα είναι ότι ακόμα και η Τουρκία, προσπαθούμε να πείσουμε την Τουρκία να υπάρξει μια άλλη αντιμετώπιση, μια πολιτική απόφαση σε ό,τι αφορά την διαχείριση των ανθρώπων που μετά τις 20 Μαρτίου βρίσκονται στα νησιά μας. Θέλω να πιστεύω ότι θα τρέξει σε θετική κατεύθυνση, αλλά αντιλαμβάνεστε πώς έχουν τα πράγματα και πώς έχει διαμορφωθεί το περιβάλλον μετά από το πραξικόπημα στην Τουρκία. Δεν είναι εύκολες υποθέσεις αυτά. Εκείνο που πρέπει να σας διαβεβαιώσω, γιατί θα σας ξαναδώ πάλι και θα με ξαναρωτήσετε και θέλω να έχω συνέπεια απέναντί σας, ότι αυτό που πρέπει να γίνει γίνεται. Λάθη έγιναν. Βελτιώσεις γίνονται. Η κατάσταση είναι μεταβαλλόμενη. Συνεχώς μεταβάλλεται. Πρέπει να προσαρμοζόμαστε και επιτρέψτε μου από την δική σας αυτή συνάντηση και τις δικές σας ερωτήσεις να πω κάτι. Ας ενωθούμε επιτέλους σε ένα θέμα που μας αφορά όλους. Αυτό το θέμα δεν είναι για πολιτική εκμετάλλευση. Αφορά όλους τους Έλληνες και όλους τους Ελληνίδες. Δεν αφορά μόνο την κυβέρνηση του Αλέξη του Τσίπρα. Αφορά όλους τους Έλληνες. Ας το καταλάβουμε αυτό επιτέλους. Ας συνεννοηθούμε σε ένα θέμα που είναι εθνικό. Κύριε Γιαννικέ, θεωρείτε ότι έγινε σωστή διαχείριση του όλου του ζητήματος όταν από το Σεπτέμβριο ξεκίνησαν οι διαδικασίες για την ανέγερση του συγκεκριμένου κέντρου και δεν ενημερώθηκε η τοπική κοινωνία, δεν ήρθατε σε διαβούλευση και έρχεστε με τη διαδικασία του κατεπήγοντος να το επιβάλλετε? Πώς να μην το δει έτσι η τοπική κοινωνία? Αυτό είναι ύποπτο από μόνο του. Όχι, μην το βλέπετε έτσι. Δηλαδή, καταρχήν η ερώτηση έτσι όπως τίθεται. Εκφράζει την αγωνία και την ενόχληση τη τοπική κοινωνία. Αν είναι έτσι με την διευκρίνηση αυτή, θα δεχτώ και εγώ το εξής. Και θα σας απαντήσω και εγώ μέσα από την καρδιά μου και ευθέως. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Έχουν γίνει συναντήσεις. Εκλήθησαν στην Αθήνα. Μιλήσαμε για αυτά τα θέματα. Το θέμα είναι το εξής. Δεν μπορεί εγώ στο νησί μου να μην θέλω κανέναν έτσι και να θέλω να πάνε στο άλλο νησί ή να πάνε στην ενδοχώρα. Αφού υπάρχει δέσμευση. Αφού υπάρχουν συγκεκριμένες δεσμεύσεις, συγκεκριμένες υποχρεώσεις. Λοιπόν, δεν θα ήθελα να πω κάτι άλλο σε αυτή τη φάση γιατί ήδη καθυστερώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ένα τελευταίο μόνο. Επειδή είπατε ότι δεν ξέρω τι θα συμβεί αύριο. Φαντάζομαι ότι εσείς έχετε την ίδια ανησυχία. Μην τυχόν και καταθέσει συμφωνία ή ανοίξει τις κάλυλες του προσφυγικού η Τουρκία. Υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο, μήπως αυτή είναι η φόβη τελικά για να δημιουργηθεί αυτή η επέκταση στο κέντρο των δεδομένων? Εμείς επαγρυπνούμε και ελπίζουμε στο καλύτερο και όχι στο χειρότερο. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι με τη συνεργασία, την οποία επιδιώκουμε και με την Τουρκία, και εγώ προσωπικά έχω κάνει συναντήσεις και οι συναρμόδιοι υπουργοί έχουν κάνει συναντήσεις, πιστεύω ότι θα πάμε σε σωστή κατεύθυνση, σε θετική κατεύθυνση. Δεν θέλω να σκεφτώ αυτό το ενδεχόμενο. Αλλά η Ελλάδα και σε αυτή την περίπτωση θα κάνει αυτό που πρέπει. Με τον Δήμαρχο θα βρεθείτε. Ευχαριστώ. Θα συναντηθείτε. Θα τα πούμε. Τα λέμε με τον Δήμαρχο, τα λέμε τακτικά. Θα το ξέρετε ότι τα λέμε. Έτσι. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.